Αλλά πάμε και στα Χανιά. Πάμε να κλείσουμε λίγο το ρεπορτάζ το οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγα λεπτά εκεί με τους εκπαιδευτές οδήγησης, καθώς σε δεινή θέση βρίσκεται ο κλάδος των επαγγελματιών. Ο κύριος Καραγιαννάκης, ο κύριος Ευτύχης Καραγιαννάκης, πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο συνοδηγός στα Χανιά. Κύριε Καραγιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα και στις πρακτικές και στις θεωρητικές εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Είχατε και μία συνάντηση με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Η έλλειψη προσωπικού βρίσκεται πίσω από αυτές τις καθυστερήσεις. Ναι, έχουμε πει και σε παλαιότερα ρεπορτάζ ότι και η έλλειψη προσωπικού αλλά και οι παλαιότερες απεργίες που είχαν γίνει από τους εξεταστές έχουν μαζέψει ένα όγκο μαθητών και σε συνδυασμό με το COVID και την καραντίνα αυτός υπερδιπλασιάστηκε. Όγκος μαθητών δηλαδή, πώς είναι στην αναμονή? Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 1500 άτομα. Δεν πέφτει αυτό το νούμερο γιατί έρχονται συνεχώς καινούργοι μαθητές. Ναι. Οι παγιοί τους έχουμε κάβα όπως λέμε. Ο ρυθμός που εξετάζονται είναι Τρίτη-Πέμπτη. Και αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσουμε να το εξαλείψουμε, δηλαδή να μειωθούν οι μαθητές οι οποίοι έχουμε μαζέψει. Ένας μαθητής όταν έρχεται πρέπει σε ένα μήνα να δίνει τα σήματα. Τώρα δεν έχουμε εικόνα καν το πότε θα δώσει. Και ζητήσαμε στη συνάντησή μας προχθές από τον Αντιπεριφερειάρχη να μπορέσει να βάλει τουλάχιστον άλλες μια-δυο μέρες μέσα στη βδομάδα αντί για Τρίτη-Πέμπτη μόνο ή να δει να σκεφτεί το ενδεχόμενο του Σαββάτου. Αυτό βέβαια συνηγορεί, δηλαδή πρέπει να βάλει εξεταστές και άλλους. Κύριε Καραγιαννάκη, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν διαμορφωθεί, και με ένα καλό σενάριο, να πάρουμε ένα καλό σενάριο. Ένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει περάσει τις θεωρητικές, σωστά, ναι. Και έχει το πρακτικό σκέλος. Πότε θα πάρει το δίπλωμα στα χέρια του? Οι πρακτικές, να σας πω, δεν σας κρύβω ότι λίγο-λίγο προχωράνε καλύτερα. Ναι. Από τη μέρα που έχει περάσει τα σήματα, γύρω στο δίμηνο με τρίμηνο. Δηλαδή, που και αυτό δεν είναι πάντα καλό, αλλά από δίμηνο τα δίμηνο με τρίμηνο. Ένας ο οποίος δεν έχει περάσει ούτε τις θεωρητικές. Κοντά στο 8μηνο, 9μηνο. Χρόνος δηλαδή. Χρόνος ολόκληρος, ναι. Ναι. Γι' αυτό χρόνο, και το λοιπόν, Υπουργείο συνεχώς δίνει και παρατάσεις στις καρτέλες των μαθητών, γιατί φυσικά φτάνει το όριο να μην έχουν δώσει. Και λήγουν οι καρτέλες τους. Τι απάντηση πήρατε από τον Αντιπεριφερειάρχη? Θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Όσα περισσότερα από τα αιτήματα που ζητήσαμε, που αιτηθήκαμε, θα προσπαθήσουν τέλος πάντων, γιατί δεν είναι και στο χέρι τους όλα αυτά, είναι και από το Υπουργείο, να μπορέσουν να μας εξυπηρετήσουν πιο πολύ. Γιατί εμείς έχουμε δουλειά όλη μέρα τώρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν σταματάμε. Είναι το θέμα των μαθητών, δηλαδή να έρχονται να παίρνουν το δίπλωμά τους. Έρχονται εδώ και κάθονται και μονίμως μας ρωτάνε πότε θα δώσουμε και πότε θα δώσουμε. Και 1500 άτομα λοιπόν, αυτό κρατούμε. Λοιπόν, αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Καραγιαννάκη. Να είστε καλά, καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.